Με ιδιαίτερη χαρά επισκέφτηκα σήμερα το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, θέλοντας με τη σημερινή μου επίσκεψη να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας μας προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορά μας, συμβάλλουν αποφασιστικά στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον και βέβαια συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας θα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η ενίσχυση της οργανικής δύναμης του λιμενικού σώματος, η ενίσχυση με επιχειρησιακά μέσα ολόκληρης της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος και βέβαια συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Προγραμματίζεται μάλιστα μέσα στο φινόπωρο εκπαίδευση όλων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Θα πραγματοποιηθούν κοινές ασκήσεις με την Frontex, όπως έγινε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν και να αυξήσουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος. Και βέβαια, άμεσες στόχος και πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι να μην χαθεί ούτε μία ημέρα, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του λιμενικού σώματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη.